Κατέρινα Χρυστοφυλλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μετά εσύ. από πέντε παρατάσει για ρύθμιση ευθερέτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντο mm. τώρα ε, δηλώνει έτοιμο να δώσει οριστική λύση. Απέχουμε από το θα δώσουμε, το δηλώνουμε. Περισσότερο, βέβαια, ασία, πρέπει να σου πω ότι σκοτιστήκαμε σήμερα παρά διαφωτιστήκαμε από τι καινούργιε ανακοινώσει του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντο, του Σταύρου Καλαφάτη. Η πολυσυζητημένη ρύθμιση των αυθαιρέτων εξ αρχή φάνηκε εξάλλου προβληματική. Για την ιστορία να πούμε, χρειάστηκαν 40 τροπολογίε από την ημέρα που πρωτοεμφανίστηκε. Η διαβεβαίωση τώρα είναι ότι η οριστική λύση θα δοθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2013. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία υποβολή είναι απαράτηση μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Από ότι Υπουργό θα γίνει με τρόπο δίκαιο. Και χαρακτηριστικά, είπε για όλου, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτε. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε από τι σημερινέ ανακοινώσει είναι ότι θα γίνει επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων και διαβάθμισή του ανάλογα με τη βαρύτητα τη παράβαση. Έτσι ώστε πιθανότητα να διαχωριστούν οι μικροπαραβάτε από εκείνου που αυθερέτησαν, να έφτιαξαν κατασκευέ που έχουν αναγερθεί χωρί καμία απολύτω οικοδομική άδεια. Σε κάθε περίπτωση, η κόκκινη γραμμή για το Υπουργείο, την οποία την έθεσε και το Συμβούλιο τη Επικρατεία, παραμένει η 28η του 2011. Είναι μια ημερομηνία σύμφωνα με την οποία καμιά αυθαίρετη κατασκευή από εκεί και μετά δεν θα μπορεί να υπάγεται στη ρύθμιση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντο προχωρά τη διαδικασία για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλων κατεδάφηση για αυθαίρετα κτίρια. Και μάλιστα σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά έχουν εντοπιστεί κάπου χίλια τέτοια κτίρια που είναι υποψήφια κατεδάφηση. Εμεί επιδιώκουμε την κάτω δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και οριστική επίλυση του ζητήματος με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό κατευθυνόμαστε προς την ενοποίηση, την ταξινόμηση και την κωδικοποίηση του νόμου περαυθυρετών κτισμάτων, με έμφαση βέβαια στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο και στην ισονομία. Και πάμε στις δράσεις μας mm. τώρα. Μια μεγάλη δράση ετοιμάζεται στο ΑΚΑ αυτή την Κυριακή. Καθαρισμού και ευαισθητοποίηση, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου και τη συμμετοχή 40 αθλητικών σωματείων, θα γίνει καθαρισμό των χώρων γύρω από τα γήπεδα και θα φροντιστεί και το πράσινο που είναι παραμελημένο. Την Κυριακή, πάλι 23 Σεπτεμβρίου, θα γίνει στην Τρίπολη η δράση που αναβλήθηκε λόγω καιρού του καθαρισμού και τη φροντίδα τη ιστορική γέφυρα ε, Μάναρη, που είχε προγραμματιστεί για ένα μήνα περίπου πριν.